Η πολιτική της ιτοπάθειας και η προσέγγιση με ιτοπαθή τρόπο οδηγεί στη συρρήκνωση του ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτές τις διαδικασίες. Εγώ πιστεύω στον αγώνα, πιστεύω στη μάχη, στη διαρκή προσπάθεια. Mm-hmm. Πιστεύω στην ανάγκη mm-hmm. να ζητήσουμε από τον πολίτη να πάρει τις τύχες της χώρας στα χέρια του. Και πιστεύω ότι ο Έλληνας αυτή τη στιγμή πρέπει να τοποθετηθεί. Πρέπει να φύγει από τη γωνία που τον έχουν οδηγήσει ο φόβος και η ανασφάλεια και να βγει ξανά στο προσκήνιο. Στις εκλογές θα τοποθετηθεί. Βεβαίως. Ναι, αλλά έχουμε δεδομένα που συζητάμε όμως τώρα από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Μα μου ζητάτε να συζητήσουμε όμως με βάση τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Είστε σαφείς. Είπατε ότι δεν διανοείστε ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια συζήτηση περί συνεργασίας πριν από τις εκλογές. Και μετά τις εκλογές, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα την κάνετε μια τέτοια συζήτηση. Και επιμένω, κυρία Στάι, γιατί μέχρι τις εκλογές προηγείται η συνδιάσκεψη. Και πέραν αυτού προηγείται και η εκλογή του Προέδρου που θα δώσει μια νέα κατεύθυνση και άρα θα σηματοδοτήσει μια νέα πολιτική προοπτική για το ΠΑΣΟΚ. Επιμένω λοιπόν σε μια προοδευτική πρόταση για την έξοδο από την κρίση. Μάλιστα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά τις κοινωνικές αναφορές. Mm-hmm. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα στελεχών που ορίζει την ηγεσία του μέσα από συζητήσεις και διευθετήσεις κορυφής εμφανώς εις το παρασκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο μαζικό λαϊκό κίνημα. Να και μείνω εγώ πιστεύω λίγο στον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ ναι. και θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Να μείνουμε σαφής. Λίγο εδώ, δεν θέλω θα να μείνουμε, σας πικράνω, όχι, αλλά η εικόνα που δείχνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο μέσα από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και μέσα από τις κινήσεις των ίδιων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, δείχνει εικόνα... να μην πω διάλυση, να πω μια πανσπερμία. Ήδη είδαμε ότι υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι, δεν μιλώ για τους 22 που δεν ψήφισαν το μνημόνιο, μιλώ για αυτούς οι οποίοι ετοιμάζονται για νέο κόμμα, πρώην υπουργοί της κυβέρνησης Παπανδρέου. Μιλώ βεβαίως και για την πολλαπλότητα των υποψηφιοτήτων και θέλω να μου πείτε και την άποψή σας γι' αυτό, όπου δείχνει ότι υπάρχει μια ανησυχία σε ό,τι αφορά το ενιαίο ΠΑΣΟΚ που εσείς συζητάτε τώρα. Υπάρχει και η μερίδα που λέγαμε πριν, εκείνων των συναδέλφων σας, οι οποίοι ζητούν να μην γίνουν εκλογές και να παραταθεί ο βίος της κυβέρνησης Παπαδήμου. Οπότε αυτό δείχνει μια εικόνα η οποία δεν έχει ενότητα. Έχετε δίκιο, αλλά θα μου επιτρέψετε να φωτίσω μια άλλη πλευρά αυτού ακριβώς του φαινομένου. Μάλιστα. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος. Και ο κοινός τόπος είναι η αγωνία όλων των συναδέλφων για την πορεία του τόπου. Μάλιστα. Πάνω απ' όλα. Και στη συνέχεια είναι η αγωνία όλων μας για την πορεία της παράταξης. Αυτής της μεγάλης παράταξης, μάλιστα, βασικό πόλο και βασικό κορμό του δημοκρατικού χώρου στην Ελλάδα. Μην πιστεύετε, κυρία Στάι, ότι μπορεί η Ελλάδα να βγει από την κρίση χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή, την καθοριστική πρωτοβουλία του κεντρώου και προοδευτικού χώρου, της μεγάλης δηλαδή δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης. Πώς θα εκφραστεί αυτός ο χώρος και αυτό, μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Πιστεύετε στις πολλές υποψηφιότητες, γιατί είδαμε σήμερα μια κίνηση του κυρίου Πάγκαλου όπου υπάρχει ενδεχόμενο να υποδείξει έναν άλλον υποψήφιο, λένε οι πληροφορίες ότι μπορεί να είναι ο κύριος Ραγκούσης αυτός. Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξουν αρκετές? Κοιτάξτε, δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ, σημασία έχει τι προβλέπει το καταστατικό μας. Και το καταστατικό προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες, κανόνες, με βάση τις οποίες κατατίθενται οι υποψηφιότητες. Εκείνο όμως που έχει σημασία, και αυτό που έχει, θέλω να επιμείνω σε αυτό, είναι ότι οι στιγμές είναι τόσο κρίσιμες για την παράταξή μας, για το χαρακτήρα του και για το χαρακτήρα του κινήματος και πάνω απ' όλα για τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετάσχει ο πολίτης ξανά στις πολιτικές διεργασίες και θα ξαναέρθει στο προσκήνιο, που το κεντρικό ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι διαφορετικό. Είναι ποια είναι η πολιτική φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ, ποιο ΠΑΣΟΚ θέλουμε, σε ποιες κοινωνικές δυνάμεις απευθυνόμαστε. Είναι και τα ερωτήματα που σας έκανα εγώ από την αρχή. Ποιο ΠΑΣΟΚ εκπροσωπείτε, δηλαδή τι είναι αυτό που απευθύνεται στον κόσμο. Τα είπαμε όμως. Εγώ, κυρία Στάι, θέλω να σας πω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να αποδεχθώ ένα ΠΑΣΟΚ που μεταλλάσσεται σε κωδισό στη σύγχρονη εποχή. Δεν θα μπορούσα ποτέ να αποδεχθώ ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο μεταλλάσσεται σε δεκανίκη των συντηρητικών πολιτικών και των πολιτικών που πραγματικά οδηγούν στην επικυριαρχία του κεφαλαίου στη χώρα. Αυτή η θέση σας είναι σαφής, παρόλο που έχουμε μπερδευτεί όλοι, γιατί αυτά που γίνονται στο πολιτικό σκηνικό το τελευταίο διάστημα δεν έχουν πολύ συγκεκριμένους ιδεολογικούς άξονες. Το γνωρίζουμε όλοι. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Υπάρχουν ούτε ιδεολογικοί άξονες εκείνους που μας επιβάλλουν, κύριε δηλαδή Παπουτσίνα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που λειτουργεί ουσιαστικά εκτός της Ευρωπαϊκής Συνθήκης.